Τα Χριστούγεννα δεν είναι σαν και τα άλλα, γιατί μας έβαλε ο Θεός σε βάσανα μεγάλα. Με κινούμενα σχέδια, καρτούν και μαντινάδες, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό από τις δομές του Νομού Λασιθίου επιχειρούν να στείλουν μήνυμα στους πολίτες κάθε ηλικίας για την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Το μήνυμα «Μένουμε ασφαλείς» προσπαθεί να περάσει η ελληνική αστυνομία με τηλεοπτικό μήνυμα στο οποίο ο Άι Βασίλης εμφανίζεται να πέφτει σε μπλόκο αστυνομικών. Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα. Πού πάτε? Να, εδώ έχω βγάλει τα ταρανδάκια μου μια βόλτα. Αποστάσεις? Δεν βλέπω να κρατάνε τις αποστάσεις. Είναι όλα πρώτου βαθμού συγγένειας. Να σας δείξω και τα χαρτιά τους αν θέλετε. Βεβαίωση. Έχετε? Ναι, ορίστε. Δυστυχώς. Είστε εκτός περιφερειακής ενότητας. Ήδη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει ξεκαθαρίσει πως παρά το γεγονός ότι διανύουμε την εορταστική περίοδο, οι αστυνομικοί δεν θα περιοριστούν σε συστάσεις. Σε αντίθεση με τον Άι Βασίλη θα μοιράσουν τσουχτερά πρόστιμα σε όλους τους παραβάτες, καθώς παραμένει ύψιστη προτεραιότητα η αποφυγή διασποράς του ιού. Η Ελλάδα φέτος παλεύει. Δεν γιορτάζει. Δεν μας αρέσει. Δεν το διαλέξαμε, αλλά θα το περάσουμε. Γιορτάστε με μέτρο, με ανθρωπιά, με ευθύνη. Για δύο ξενύχτια, για λίγη ανεμελιά, μη βάζετε σε κίνδυνο τις ζωές των άλλων. Γιορτές με πολυκοσμία τα Χριστούγεννα θα φέρουν σε 15 μέρες νέο κύμα πανδημίας, θα γεμίσουν πάλι τις εντατικές. Και με γεμάτες εντατικές, με μια νέα έξαρση, εμβολιασμός σωστός και γρήγορος, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Με εξίσου χιουμοριστική διάθεση, οι νοσηλευτές του Λασιθίου ψάλουν τα κάλαντα σε άλλο ρυθμό. Το COVID-19 σύντομα θα θερέψει. Μα μην θα ζούμε κύριε, μας έχει ο κόσμος θερέψει. Γιατί είναι νοσηλευτές, θα δείχνουμε τη μάχη. Με μαντινάδες περιγράφουν τα διαφορετικά Χριστούγεννα που βιώνουμε όλοι, υπενθυμίζοντας ότι οι ίδιοι θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη δίπλα στους ασθενείς για να βγουν όλοι νικητές από τη δύσκολη δοκιμασία. Υπόσχεται το εμβόλιο ότι θα φέρει ελπίδα και ουράνιο τόξο θα γεννεί μέσα στην καταιγίδα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα να είναι και μην φοβάστε τίποτα, όλα καλά θα πάνε. Χιλιάδες άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές. Ούτε πρωτοχρονιά, ούτε φώτα, για να μπορέσουμε όλοι εμείς να εμβολιαστούμε γρήγορα. Χιλιάδες άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές γιατί φροντίζουν στα νοσοκομεία, γιατί παλεύουν στις μονάδες εντατικής, γιατί ελέγχουν στους δρόμους την ασφαλή κίνηση και την τήρηση των μέτρων.